επιτυχία για την ΤΕΚΕ. Αποκτήσαμε μια ομάδα Δέλτα Εθνικής. Νομίζω είμαι περήφανος για την ομάδα, είμαι περήφανος για τα παιδιά. Τους ευγνωμονώ, σας οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τους είπα πριν από την αρχή ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Όποιος δεν έχει να χάσει τίποτα μπορεί να κερδίσει. Το ίδιο όμως ακούσαμε και από τους ποδοσφαιριστές που έδωσαν τα ύψη μας σε εσένα. Συγκεκριμένα ο Κώστας Κολιόπουλος είπε τα καλύτερα λόγια. Πώς το λαμβάνεις? Σίγουρα με τιμάει το γεγονός ότι τα παιδιά εκτιμούν και το προπονητικό μου έργο και με εκτιμούν σαν άνθρωπο. Αυτό μου δείχνει ότι μπορώ να περάσω στα παιδιά αυτό που αισθάνομαι εγώ. Το ότι στο ποδόσφαιρο κανείς δεν είναι χαμένος πριν σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής. Πλέον οι Βρασιές έπαιξαν με όλους τους βασικούς. Δεν έπαιζαν με τους αναπληρωματικούς που είπαν κάποιοι στο πρώτο παιχνίδι ότι είχε μια ευκαιρία η Ιταλία λόγω ότι δεν είχε όλους τους παίκτες. Αυτό είναι πιο σημαντικό, πιστεύω. Αυτό κάνει ακόμα πιο σημαντική την επιτυχία μας και δίνει μεγάλο μέγεθος και τεράστια σημασία σε αυτή την πρόκληση. Για τον τελικό τώρα δύο λόγια. Εντάξει, αυτό το τελικό, εντάξει, ας απολαύσουμε πρώτα τη συμμετοχή μας στο τελικό και έχουμε καιρό να σκεφτούμε. Είναι λίγο είναι ο αντίπαλος. Είναι λίγο είναι ο αντίπαλος, πράγματι είναι μια πολύ καλή ομάδα, συμπαθής ομάδα. Εντάξει. Νομίζω ότι φαβορεί είναι με λίγο. Εμείς έχουμε, αν σκεφτείτε με τι προβλήματα έρχονται σήμερα, είχαμε με μείον 6 παίκτες, έχουμε 2 παίκτες χειρουργημένους, 4 τραυματίες, ένα με κόκκινη, ήταν σύνδεση ανάγκης. Από ό,τι είδατε, το είδατε και μόνοι σας. Ναι, αλλά είχαν ψυχή παίκτες και το απέδειξαν στο γήπεδο. Έτσι ακριβώς. Μετέδωσε τους παίκτες την ψυχή που είχαν. Και ένα ερωτηματικό που το είχαμε όλοι έξω, γιατί έκανε τα παιδιά αλλαγή στην αλλαγή? Το σκεπτικό ήταν ότι τα παιδιά ήταν εκτός ρυθμού, όλοι οι άλλοι παίκτες ήταν μέσα στο ρυθμό. Ήταν μικροί, ήθελα να κερδίσω λίγο χρόνο. Νομίζω ότι δεν έπρεπε να αλλάξω κανέναν άλλο από το υπόλοιπο σχήμα της ομάδας. Νομίζω ότι αυτές έπρεπε να γίνουν οι αλλαγές. Συνήθως οι αλλαγές των προπονητών κρίνονται στο τέλος. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.